Πρεμιέρα με εντυπωσιακή είσοδο έκανε η Σταματίνα Τσιντσιλή στο πλατό του Happy Day, ντυμένη στα λευκά και καλωσόρισε τους τηλεθεατές. Να πω μια γλυκιά καλημέρα, να πω ότι μας λείψατε, να πω ότι το πρωί που χτύπησε το ξυπνητήρι σηκώθηκα με ένα τεράστιο χαμόγελο και είπα γυρνάω σε αυτή τη συνήθεια που έχουμε χτίσει τόσα χρόνια και παίρνουμε την θετική ενέργεια από εσάς, σας τη δίνουμε απλόχερα. Και ξυπνάμε πάρα πάρα πολύ όμορφα. Το Happy Day είναι εδώ. Τι γίνεται μωρά, για μην πείψατε. Μάλιστα. Θεαματική είσοδος. Ωραία. Ποδήλατα, σκυλιά, μηχανές. Αυτοκίνητα. Ξεκίνησε να παίξουμε το χωράφι για να μπουν μέσα. Το μαλλί δεν πήγε καλά το μαλλί. Να το πούμε αυτό. Αφού μπήκε μέσα στο μπέρα. Ήταν πάνω στο αυτοκίνητο. Γι' αυτό με τον κομωτή της Σταματίνας κάπου και στην άκρη να κάνει όχι θεμό, όχι γιατί, γιατί, γιατί. Στόπα, μην πεις έξω, δεν μπορώ. Δεν ήταν τόσο γάνιο, σταμάτα, δεν ήταν αχτένιστη. Είχε λίγο, να. Αυτό το επιμελούσα την μέληση. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά εσείς δηλώνες θέλετε να είστε ψεγάδες. Όχι, συγγνώμη, το λέω σε σένα. Η αλήθεια είναι πως κυριολεκτικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή νομίζω ότι για 10 χρόνια μπήκε με άλλο αέρα μέσα στο πλατό. 10 χρόνια. 10 χρόνια, παιδιά. Εσύ πέρασαν 10 χρόνια. Πέρασαν 10 χρόνια. Σαν χθες μου φαίνεται. Σαν χθες. Καλά, σαν χθες όχι. Σαν χθες 10 χρόνια. Θα έλεγα 5 εγώ, ας πούμε, στο μυαλό μου. Πώς να σου πω. Δεν το έχω για δεκαετία. Εγώ δεν θυμάμαι τον Α χωρίς τη Σταματίνα. Ναι, όντως. Αυτή τη στιγμή μου πεις όταν ξεκίνησε ο Α ήταν και η Σταματίνα. Ήταν από την πρώτη μέρα. Όχι, λέω έτσι αισθάνομαι. Είναι τόσο πολλά τα χρόνια που είναι σαν από την πρώτη μέρα του Α αν ήταν η Σταματίνα εκεί. Έχουμε δει και πολύ λίγες αλλαγές ουσιαστικά και μπροστά από την κάμερα. Δηλαδή στο πάνελ της οι περισσότεροι συνεργάτες της νομίζω ότι είναι πάρα πολλά χρόνια μαζί της. Ο Κώστας Δημήτρης Παπανότος, ο Κώστας Φαγκολιά. Γενικά η Σταματίνα μένει σταθερή στους συνεργάτες. Ναι, πάρα πολύ. Δεν τους αλλάζει. Εντάξει, έχουμε δει μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια κάποιες αλλαγές, κάποια πήγαινε, αλλά είναι καλό σημαντικό. Και η Τίνα που ήταν πιο φρέσκα, αλλά νομίζω ότι είναι 6 χρόνια. Πόσα είναι, πόσα είσαι, Ρετίνα. Νομίζω, δηλαδή είναι και εκείνη. Σταθερή. Τραετία σίγουρα. Εντάξει, η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Αυτό δεν λένε. Ναι, coach, πάμε. Πολύ σωστά το λε, αλλά καμιά φορά. Όχι, δεν θα σα αφήσω έτσι. Ξέρετε, καμιά φορά με μείνει το χέρι, απλά περιμένει ένα γεράκι να έρθει να κάτσει. Είναι πολύ αμήχανο να μείνει και ένα γεράκι. Ναι, γιατί να αλλάξει κάτι τόσο σημαντικό. Αφού σου πάει τόσο πάει καλά, είναι από τα λάθη που κάνουν καμιά φορά τύπου ανανέωση. Δεν θέλει ανανέωση, δεν καλή αρχή στη Σταματίνα.